Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλογίες αυτές στο Star TV. Να δούμε μαζί τι πρόκειται να γίνει το αγωνιστικό διήμερο που ακολουθεί. Να δούμε βεβαίως όλη την αγωνιστική δράση αλλά και ρεπορτάζ από ό,τι έχει συμβεί τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε την αναμέτρηση του Αστέρα Πετρητή κόντρα στη Νέα Σελεύκεια, τη νίκη για την ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη στο γήπεδο του Πετρητή, με την παρουσία φιλάθλων βεβαίως. 2-2 οι νίκες για την κυρκυριακή ομάδα που παλεύει για την άνοδό της στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Θα δούμε το συλλαλητήριο στο λιμάνι της Λευκύμης, εκεί που συγκεντρώθηκε και η ομάδα, βεβαίως η διοίκηση, κάποιοι παίχτες, ο φιλελεύθερος κόσμος και λίγοι άνθρωποι από την πολιτική ηγεσία του νησιού για να δηλώσουν παρόν και να στηρίξουν την κυρκυριακή ομάδα στη μάχη που δίνει παραμονής στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία μετά την έφεση που κέρδισε ο Μακεδονικός, με την οποία υποβιβάζεται η Λευκύμη στο τοπικό πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε με τον Μάνο Ναθαναήλ για σκάκι. Είχαμε πλούσιο ρεπορτάζ όσον αφορά το σκάκι αυτές τις μέρες. Είχαμε πρωτάθλημα, είχαμε σκάκι στις φυλακές, είχαμε διακρίσεις για τους αθλητές του Συνδέσμου Παικτών Ζεντρικίου Κέρκυρας. Είχαμε πάρα πολλά και θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας, ενώ θα δούμε αρχικά τι πρόκειται να γίνει το Σαββατοκύριακο, όπου έχει απομείνει η αγωνιστική δράση. Ξεκινάμε λοιπόν με τα μπαράζ ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, τρίτος όμιλος, εκεί που υπάρχει ο Αστέρας Πετρητή. Η δεύτερη αγωνιστική έγινε προχθές Τετάρτη και τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Θύελλα Κατσικάς, Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου 2-0. Αστέρας Πετρητή Νέα Σελεύκεια 2-1. Θα δούμε το ρεπορτάζ του αγώνα. Απόλλων Πάργας Καστοριά 0-1. Ενώ ρεπό είχε η Αναγέννηση Στάνου. Στη βαθμολογία, η Θύελλα Κατσικάς είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς μαζί με τον Αστέρα Πετρητή με το ίδιο αριθμητικό. 3 βαθμούς έχει η Αναγέννηση Στάνου από την Ατολοκαρνανία, 3 και η ομάδα της Καστοριάς. Χωρίς βαθμό ακόμη, η Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου από την Άρτα, η Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτείας και ο Απόλλων Πάργας από την Πρέβεζα. Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική που είναι μεθαύριο Κυριακή, 15 του μήνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Η Νέα Σελεύκεια υποδέχεται την ομάδα της Καστοριάς. Ο Αστέρας Πετρητή παίζει εκτός έδρας με την Αναγέννηση Στάνου. Και ο Απόλλων Πάργας υποδέχεται την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου. Ρεπό έχει η ομάδα της Θύελλας Κατσικάς. Στην Α2 handball πάμε γυναικών. Συνεχίζει τη δράση όσον αφορά το handball για την ομάδα του Κερκυραϊκού. Πάμε στο δεύτερο όμιλο λοιπόν να δούμε τη δεύτερη φάση, να θυμηθούμε τη βαθμολογία γιατί παίζει ρόλο. Ορφέας Ουρωτής και Απόλλων Σταυροπόλης Σοβαθμούν έχουν 11 βαθμούς, τώρα όμως παίζουν μεταξύ τους. Ο Κερκυραϊκός ακολουθεί με 10, ο Φίλιππος Βέρειας έχει 2 και οι Ελπίδες Αμιντέου δεν έχουν βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική που είναι αύριο Σάββατο περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Ο Κερκυραϊκός υποδέχεται εδώ, στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού στις 3. Τον Φίλιππο Βέρειας. Οι δύο πρωτοπόρες ομάδες, Απόλλων Σταυρούπολης και Ορφέας Ουρωτής, θα αναμετρηθούν, ενώ ρεπό έχουν οι Ελπίδες Αμιντέου. Βέβαια, επειδή θα υπάρξει νικητής από το παιχνίδι του Απόλλων Σταυρούπολης με τον Ορφέας Ουρωτής, λογικά, η ομάδα του Κερκυραϊκού και να κερδίσει θα έχει ένα βαθμό διαφορά από την πρώτη ομάδα. Θα τα δούμε όμως γιατί οι αγώνες παίζονται στο γήπεδο. Πάμε όμως και στην Β' Εθνική Handball Ανδρών, εκεί που υπήρχε μέχρι πρώτη η παρουσία του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, ο οποίος έχει παραιτηθεί από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, καθώς και λόγω της βαθμολογικής του θέσης δεν μπορεί να έχει ελπίδες για κάτι άλλο. Β' Εθνική λοιπόν Handball Ανδρών. Να δούμε τη βαθμολογία. Ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει 16, το Πανόραμα και η Εκμάθηση Αθλημάτων έχουν 10 βαθμούς, η Αγρία Βόλου στους 6, ο Κερκυραϊκός χωρίς βαθμό, όπως και η Καστοριά, η οποία έχει και μείον 2 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική τώρα είναι αύριο Σάββατο, ένα παιχνίδι θα γίνει. Άρης Θεσσαλονίκης Εκμάθηση Αθλημάτων. Για την επόμενη αγωνιστική, την 10η αγωνιστική δηλαδή, της Β' Εθνικής Handball Ανδρών. Ο Κερκυραϊκός δεν θα αγωνιστεί κοντρά στο Πανόραμα, θα πάει το παιχνίδι 0-10 ανεφαγόνα, όπως και ο αγώνας της Καστοριάς κοντρά στην Αγριά Βόλου. Πάμε τώρα στο Πόλο. Έχουμε αγώνες, έχουμε μπει στη διαδικασία των play out και έχουμε τους πρώτους αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν προχθές Τετάρτη. Ο ΝΑΟΚ λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Ηλιούπολη ιτήθηκε 15-7. Η Νέα Πατρών κέρδισε την ΑΕΧ Αϊδαρίου 15-9, ενώ ο Όφη πήρε το παιχνίδι άνευ αγώνα από τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας με 5-0. Τη Δευτέρα θα δούμε στην εκπομπή Αθλητολογίας και όλο το ρεπορτάζ από τον αγώνα του ΝΑΟΚ κόντρα στην Ηλιούπολη, ο οποίος έγινε σήμερα, ενώ έγιναν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις. Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας Όφη και Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου Νέα Πατρών για τους δεύτερους αγώνες στη διαδικασία των play-out της Α2 Πόλο Ανδρών. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα αγώνων του Σαββατοκύριακου. Δεν έχουν μείνει πολλοί αγώνες, αλλά στρέφουμε τώρα την προσοχή μας και σε άλλα αθλήματα τα οποία βεβαίως υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Απλά τώρα υπάρχουν και άλλες σημαντικές διοργανώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία. Όσον αφορά το σκάκι, είχαμε το κύπελο
από την Κατερίνα Γκουτζούκη. Τα είχαμε πει βεβαίως στην προηγούμενη εκπομπή Αθλολογίες, το 13ο Διεθνές Τουρνουά Τριανδρίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη, με την Κατερίνα Γκουτζούκη να τα πηγαίνει εκπληκτικά. Καλή, πολύ καλή εμφάνιση είχε σημειώσει και η Σαβίνα Νεμογιάννη και μάλιστα οι αθλητρίες του συνδέσμου εκτός Αντρικίου Κέρκυρας ήταν και πάρα πολύ χαρούμενες για τις επιτυχίες τους, ενώ θα δούμε και το πρωτάθλημα, το πρώτο σκακιστικό πρωτάθλημα καταστήματος κράτησης Κέρκυρας. Σκάκι λοιπόν και στις φυλακές, πολύ σημαντικά θέματα, αλλά και εκδηλώσεις άλλες που θα έρθουν. Μάνος Ναθαναήλ κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, έχουμε και καιρό να τα πούμε ό,τι πρέπει. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, καθώς είχαμε περάσει ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα λόγω της πανδημίας. Ναι. Τώρα επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Βέβαια, στη διάρκεια της πανδημίας υπήρχε μέσω διαδικτύου η επαφή των παιδιών με το άθλημα, έτσι δεν είναι? Όντως συνεχίστηκε και ειδικά αναπτύξαμε πάρα πολύ την προπονητική μέσω διαδικτύου που μας βοήθησε να κάνουμε προπονήσεις και πέρα από από την Κέρκυρα, με τους Παξούς, με Αθήνα, με Άρτα, με Λευκάδα και με το εξωτερικό ακόμα. Αρχίσαμε, επειδή έχουμε βγάλει οι προπονητές του λόγου μας, έχουμε βγάλει αρκετά καλό όνομα και πέρα από τα ελληνικά πλαίσια, ναι. Κάνουμε μαθήματα με Σουηδία, με Πολωνία, με Γαλλία, με Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά βέβαια, πολύ καλό είπαμε το διαδίκτυο, αλλά όλοι οι σκακιστές περιμένουν. Εννοείται. Αυτά την επιστροφή στις σκακέρες, την επιστροφή στο ζωντανό, στο πραγματικό σκάκι, με τα πραγματικά κομμάτια, αυτό που και στα πραγματικά, στα αντίστοιχα πρωταθλήματα που έχουν ξεκινήσει και πάλι να διοργανώνουμε. Και είναι πολύ σημαντική η εμπειρία αυτή που αποκόμισαν τα παιδιά, γιατί το σκάκι έχει μια κοινή γλώσσα. Άσχετα από το τι γλώσσα μιλάει ο καθένας, όταν υπάρχει μια σκακέρα με τα πιόνια, νομίζω ότι η γλώσσα είναι κοινή, όλοι καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Όντως. Έτσι κι αλλιώς το σκάκι έχει παραλληλιστεί με γλωσσική εκμάθηση. Δηλαδή, το πώς μαθαίνει ένα παιδί να παίζει σκάκι έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με τη γλωσσική εκμάθηση. Ναι. Όμως αυτή την κοινή γλώσσα του σκακιού τη μιλάνε όλα τα παιδιά όλου του κόσμου και μπορούν μια χαρά να συνεννοηθούν. Πάμε στο 13ο Διεθνές Τουρνουά Τριανδρίας 2022. Θα βλέπουμε εμείς βεβαίως και τις σχετικές φωτογραφίες, το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη και υπήρχε κυρκυριακή συμμετοχή. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας K20 και K14 σε δύο κατηγορίες. Πόσο σημαντικό για το κορίτσι μας αυτό, η Κατερίνα Γκουτζούκη πήρε μέρος λοιπόν στο Διεθνές Τουρνουά αυτό που διοργανώθηκε στη. Εδώ βλέπουμε τη Σαβίνα Νεμογιάννη. Ναι, εδώ είναι η Σαβίνα. Θα μιλήσουμε και για τη Σαβίνα. Βλέπουμε εμείς και τις υπόλοιπες εικόνες που έχουν να κάνουν με το τουρνουά. Τα πήγε πάρα πολύ η Κατερίνα, έτσι. Να το κορίτσι μας εδώ. Η Κατερίνα έχει αρχίσει και σταθεροποιεί μια απόδοση σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Να, εδώ είναι η Κατερίνα με το κύριο. Ναι. Στους αγώνες υπήρχαν δύο γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ ήταν το γκρουπ των πολύ ισχυρών. Mm-hmm. Εκεί έπαιξε η Κατερίνα. Δεν ήταν γκρουπ κοριτσιών, ήταν μεικτό γκρουπ. Ναι. Και εκεί πέρα κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στις γυναίκες γενικώς. Mm-hmm. Όχι απλώς τα κορίτσια. Δεν στο ισχυρό γκρουπ γυναικών, έτσι δεν είναι, Μάνο? Στο ισχυρό γκρουπ όλων των σκάκιστων ακριβώς. Πήρε λοιπόν την πρώτη θέση εκεί και πήρε και κάποιο σχετικό χρηματικό έπαθλο, ναι. Το φάκελο που βλέπουμε. Ναι. Και πήρε και το... Το χρυσό μετάλλιο ως η πρώτη στην κατηγορία K14. K14, όχι κοριτσιών, αγοριών. Αγοριών και κοριτσιών, ναι. Συνήθως. Η Κατερίνα πόσο χρονών είναι, Μάνο? Είναι κάτω των 14. Είναι κάτω των 14 ετών, μάλιστα. Οπότε στην ηλικία της και σε όλες τις κατηγορίες πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε, ότι είναι κάτω των 14, όμως είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, πέρα από την κατηγορία των κάτω των 14, κάτω των 20 ετών. Δηλαδή είναι σε πολύ υψηλότερη κατηγορία πρωταθλήτρια. Είναι πραγματικά εξαιρετικό ταλέντο, μπορώ να το βεβαιώσω και εγώ ως προπονητής, ότι είναι εντυπωσιακή πάρα πολλές φορές και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι θα μιλάμε και στο μέλλον για την Κατερίνα, γιατί έχει να δώσει πάρα πολλά. Είναι ένα κορίτσι κάτω των 14 ετών και είναι πρωταθλήτρια στα παιδιά 20 ετών. Οπότε αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Η διαφορά, νομίζω, ηλικιακά, αυτά τα 6 χρόνια είναι αρκετά. Δεν είναι μικρό το νούμερο για να καταλάβουμε την επιτυχία της Κατερίνας. Είναι ένα
Οι κατηγορίες είναι ανά δύο χρόνια. Ανά δύο χρόνια. Δηλαδή η επόμενη κατηγορία από τα κάτω 17 θα είναι 16 και 18 είναι δηλαδή τρεις κατηγορίες επάνω πρωταθλήτρια Κατέρινα. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική σκακίστρια. Άρα έχει αντιμετωπίσει αθλήτριες της ΚΑΠΑ20. Εκεί, όταν... Εκεί, όταν λοιπόν πάει να αντιμετωπίσει μια αθλήτρια της ΚΑΠΑ20, μια κοπέλα 19 χρονών, όντας λιγότερο από 14 ετών, δεν ξέρω ποιος έχει μεγαλύτερο άγχος. Δηλαδή το έχει η Κατερίνα που παίζει με μια μεγαλύτερη, το έχει η μεγαλύτερη κοπέλα που παίζει με μια πρωταθλήτρια η οποία είναι και πιο μικρή. Πλέον τα κορίτσια αυτά έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία αγώνων, ώστε το άγχος, όπως συμβαίνει νομίζω και στα περισσότερα αθλήματα, υπάρχει μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει η παρτίδα ή ο αγώνας. Μετά, όταν κανείς μπει μέσα στην παρτίδα και ξεκινήσει, ξεχνιέται το άγχος, διότι το σκάκι είναι τόσο απαιτητικό που δεν έχει χώρο για άγχος. Πρέπει να, ο σκακιστής ή η σκακίστρια να αφιερώσει το σύνολο των δυνατοτήτων του στην παρτίδα. Πρέπει να συγκεντρωθεί πάρα πολύ. Η Κατερίνα κέρδισε και 48 πόντους στη διεθνή αξιολόγηση. Αυτό τι σημαίνει, Μάνο? Ναι, υπάρχει μια κλίμακα που λέγεται ΕΛΟ στο σκάκι, με την οποία αξιολογούνται όλοι οι σκακιστές παγκοσμίως. Κάθε σκακιστής έχει ένα ΕΛΟ. Το ΕΛΟ ξεκινάει από 1000 μονάδες, αυτό είναι το ΕΛΟ βάσης. Και τις αυξάνει ανάλογα με τις νίκες του. Ακριβώς. Είναι μια πολύ καλή προσθήκη και πιστεύω ότι η Κατερίνα θα ήταν πολύ, θα είχε πολύ, πολλές παραπάνω μονάδες εάν δεν είχαν μεσολαβήσει τα δύο χρόνια που δεν υπήρχαν αγώνες ζωντανοί, διότι το ΕΛΟ δίνεται μόνο σε ζωντανούς αγώνες. Μάλιστα. Όχι σε διαδικασία. Στους διαζώσεις, ναι. Οπότε... Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ένας καλός σκακιστής, μια καλή σκακίστρια, σίγουρα θα το αποκτήσει στα επόμενα του νόμου θα παίξει. Ωραία. Πάμε όμως και στη Σαβίνα Νεμογιάννη. Θα τη δούμε και τη Σαβίνα. Την είδαμε και λίγο νωρίτερα. Η οποία ανήκει στο Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικού Κέρκυρας, αλλά είναι από τους Παξούς. Είναι από τους Παξούς, ναι. Προπονείται μαζί μας. Να το κορίτσι μας. Η οποία έχει παίξει με επιτυχία σε πολλά τουρνουά τον τελευταίο καιρό. Στη Θεσσαλονίκη, είχε πάει σε κάποιο τουρνουά στη Βόρεια Μακεδονία. Γενικά έχει πάρει μέρος και έχει αποκτήσει πάρα πολύ εμπειρία. Και φυσικά μιλάμε ότι η Σαβίνα παίζει στην κατηγορία κάτω των 11. Έτσι είναι ακόμα μικρή και έχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές. Και στο Πανευρωπαϊκό όμως σχολικό πρωτάθλημα που έγινε στη Ρόδο με 200 μαθητές κακιστές και 22 ευρωπαϊκές κακιστικές ομοσπονδίες, όντας ΚΑΠΑ11 όπως είπες, αντιμετώπισε κορίτσια πολύ μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή και κορίτσια 16 ετών. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Εκεί έπαιξε στην κατηγορία της κάτω των 11. Α, έπαιξε κάτω των 11. Ναι, κάτω των 11. Αυτή έπαιξε στην κατηγορία της. Εκεί τα τουρνουά, πάντα τα σχολικά και τα μαθητικά, είναι σε κατηγορίες. Στην κάτω των 11 λοιπόν είχε μια πάρα πολύ καλή θέση. Πρώτα απ' όλα ήταν γιατί συμμετείχαν αρκετές Ελληνίδες, μια και γινόταν στην πατρίδα μας το. Ναι, ναι. Ήταν και 8 αλλά... διαφορετικές χώρες, ήταν και 22 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Τέταρτη θέση θεωρείται επιτυχία. 8 διαφορετικές χώρες ήταν στην κατηγορία της. Ναι. Βγήκε τέταρτη, πρώτη από όλες τις Ελληνίδες και επίσης και η Σαβίνα κέρδισε πάρα πολλούς. Πήρε 72 βαθμούς για την κλίμακα αξιολόγησης ΕΛΟ που είπαμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Και η Σαβίνα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη και στην ομάδα του Συλλόγου, διότι σε λίγο καιρό, χτες νομίζω, η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το πρωτάθλημα το διασυλλογικό πρώτης εθνικής, το ομαδικό, στο οποίο συμμετέχουν δεκαμελείς ομάδες και οι ομάδες αυτές συγκροτούνται και από άνδρες και από γυναίκες και υποχρεωτικά από παιδιά κάποιων κατηγοριών, αγόρια και κορίτσια, θα γίνει κοντά στο 15 Αύγουστο, λίγο πριν και λίγο μετά, στη Θεσσαλονίκη. Άρα προσανατολίζεται η ομάδα του συλλόγου μας να κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση με συμμετοχή από τον πιο έμπειρο παίχτη μας, που είναι ο Σπύρος Σκέμπρης, ο Γκαρμέτ και ο πρωταθλητής Ελλάδας, μέχρι τον μικρότερο που πιθανότατα θα είναι ο Απόστολος Παλαιολόγου, που είναι στην κατηγορία κάτω των 10 ετών και ο οποίος επίσης και κυρίως μένει στην Αθήνα, προπονείται μαζί μας
Έχει κερδίσει πάρα πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα, εκπληκτικό ταλέντο. Όλοι λοιπόν από τον μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο θα συμβάλλουν να έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Πολύ σημαντικό όμως που αθλητές αγωνίζονται με τα χρώματα, ας πούμε, του συνδέσμου εκ των Ζαντρικίου Κέρκυρας ή που και προπονούνται ακόμη με τον σύλλογο. Δηλαδή, οι σχέσεις ούτως ή άλλως του συλλόγου, όχι μόνο με Παξούς και εδώ γύρω έτσι, κάποιες περιοχές, αλλά γενικότερα είναι πολύ καλές με άλλους κακιστικούς συλλόγους. Βέβαια. Αυτό πάντα. Ο σύλλογός μας δεν θέλει να προωθεί στενά ομαδικά το σκάκι. Θέλει όσο μπορεί να το απλώσει και στην κοινωνία σε πολλές και διαφορετικές ομάδες. Έχουμε διοργανώσει πρωτάθλημα σωμάτων ασφαλείας πριν από δύο χρόνια της και ενόπλων δυνάμεων στην Κέρκυρα. Προσπαθούμε δηλαδή φοιτητών, έχουμε διοργανώσει φοιτητικό πρωτάθλημα. Προσπαθούμε να φέρουμε πάρα πολύ κόσμο κοντά μας και να βγάλουμε και το σκάκι αν μπορούμε έξω από τα όρια της αίθουσας ενός συλλόγου. Πάμε τώρα και στο πρώτο σκακιστικό πρωτάθλημα, στις Φυλακές, που έγινε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις, ακούγεται λίγο, όχι παράξενο, λέει ο άλλος τώρα σκέφτεται ο κρατούμενος ή ακόμα και η σοφρονιστική υπάλληλη. Να τη φωτογραφία σχετική εδώ. Έπαιξαν σκάκι, διοργανώθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς του συνδέσμου εκτός Ζαντρικίου Κέρκυρας, που από τον περασμένο Σεπτέμβρη έχουν γίνει μαθήματα σκακιού και διοργανώνονται αγώνες επίδειξης. Δηλαδή, οι κρατούμενοι έκαναν μαθήματα, Μάνο. Κάνουν. Κάνουν. Σε τακτική βάση κάθε εβδομάδα 2 ώρες σε 2 ξεχωριστά γκρουπ. Γίνονται μαθήματα από το Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα στα πλαίσια του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί πολύ μεγάλη επιτυχία και με σημαντικότατο έργο μέσα στις φυλακές. Αυτές είναι οι αίθουσες του σχολείου. Ναι. Το σκάκι δίνει πραγματικά μία διέξοδο η οποία περνάει και έξω από τις αίθουσες του σχολείου, συνεχίζεται στις ακτίνες και στα κελιά, διότι ήδη από όσο ξέρω έχουν προμηθευτεί οι κρατούμενοι και τους έχουμε δώσει και εμείς πάρα πολλά σκακιστικά σετ. Ναι. Μάλιστα πριν από 2 μέρες μου ζήτησαν αν μπορεί ο σύλλογος να τους δώσει και κάποια σκακιστικά ρολόγια. Αυτά είναι τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα. Βλέπετε ένα στη φωτογραφία που είναι στη σκέρα. Έπαιξαν με σκακιστικά χρονόμετρα οι περισσότεροι για πρώτη φορά, ενθουσιάστηκαν και θέλουν να παίξουν και κανονικές παρτίδες με χρονόμετρο και πέρα από τις ώρες του σχολείου. Και ο σύλλογος βέβαια πάντα ψάχνει να βρει πώς θα μπορέσει να τους προσφέρει τα ρολόγια αυτά και νομίζω ότι έχουμε βρει τον τρόπο. Στο πρωτάθλημα αυτό πήρα μέρος λοιπόν 28 σκακιστές, κρατούμενοι και σοφρονιστικοί υπαλλήλοι. Εδώ τώρα αυτό μάλλον συγγνώμη, δεν σε άκουσα, ξαναπέζω. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Λέω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στο ίδιο πρωτάθλημα έπαιξαν και σοφρονιστικοί και κρατούμενοι. Ναι. Ναι, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ξέρετε, οι συνθήκες του εγκλισμού για όποιον δεν τις έχει ζήσει είναι εξαιρετικά δύσκολες. Mm-hmm. Από μόνες τους, τίποτα άλλο δηλαδή. Και υπάρχει μια μικρή κοινωνία, βοηθάει πάρα πολύ στην εξομάλυνση των σχέσεων. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο το καλωσόρισαν και οι κρατούμενοι και οι σοφρονιστικοί. Μάλιστα στο τέλος στην απονομή ήταν όλοι μαζί, πήραν τα βραβεία, ήταν και κύπελλα και μετάλλια για τους κρατούμενους και τα μετάλλια για τους σοφρονιστικούς. Επίσης να πω ότι από αυτό το πρωτάθλημα συγκροτείται και μία ομάδα αρχικά 4 ατόμων, αλλά ήδη σήμερα, χθες έμαθα ότι έχουν εκδηλώσει 13 ενδιαφέρον. Η ομάδα αυτή τον Οκτώβρη... Κρατούμενη, σοφρονιστική ή ανάμεικτη. Μόνο κρατούμενοι. Μόνο κρατούμενοι, ναι. Γιατί αφορά το διυπηρωτικό πρωτάθλημα από... Φυλακών που θα γίνει διαδικτυακά όμως αυτό. Θα γίνει διαδικτυακά και συμμετέχουν πάνω από 50 κράτη, πάνω από 200 σοφρονιστικά ιδρύματα
Γιατί διοργανώνεται από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία, οπότε έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ναι. Και θα παίξει η ομάδα, θα βάλουμε και ένα πνευματικό, θα δούμε πώς θα βολέψουμε την επιθυμία για πολλές συμμετοχές που έχουν οι κανονισμοί, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Το σκάκι... Είναι ένα παράθυρο, ναι, στον κόσμο. Το σκάκι παίζεται σε πολλές φυλακές, σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο μπορεί να επιδράσει αυτό στους σοφρονιστικούς? Δεν λέμε ότι παίζοντας σκάκι όλοι όσοι είναι μες στις φυλακές θα γίνουν ξαφνικά, καταλαβαίνεις πώς το λέω, αλλά πώς επιδράει όμως στην ψυχική τους διάθεση, στην σκέψη τους, σε κάποια πράγματα? Ναι, βοηθάει πάρα πάρα πολύ, και αυτό έχει αποδειχθεί με στατιστικές, στην πτώση του ποσοστού παραβατικότητας που έχουν οι κρατούμενοι αυτοί όταν βγουν από τις φυλακές. Το πιο σημαντικό είναι, επειδή το σύστημα είναι σοφρονιστικό, δεν είναι τιμωρητικό, προσπαθεί σε αυτούς τους ανθρώπους να αλλάξει κάτι έτσι ώστε να επωφεληθούμε και εμείς οι άνθρωποι που είναι εκτός των φυλακών, διότι οι κρατούμενοι αυτοί δεν θα προβαίνουν σε παράνομες πράξεις όταν βγουν από τις φυλακές. Λοιπόν, και έτσι όλες οι περισσότερες άλλες χώρες στον κόσμο το έχουν εντάξει το σκάκι της φυλακής, γιατί στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι πέφτει πάρα πολύ σημαντικότατα το ποσοστό της επαναλαμβανόμενης παραβατικότητας των ατόμων που αποφυλακίζονται και έχουν παρακολουθήσει σκάκι, που έχουν παίξει σκάκι, τους βοηθάει πάρα πολύ να συγκροτήσουν. Και το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή αν αναλογιστούμε ότι το 80% των αποφυλακιστέντων επιστρέφουν στη φυλακή για κάποιο λόγο, όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι κρατούμενοι έχουν τις επαφές τους με το σχολείο φυλακών Κέρκυρας, που νομίζω ότι βοήθησε και εδώ στο να γίνει δική σας ενέργεια, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο κατεβαίνει πάρα πολύ και αγγίζει το 10% μόλις. Είναι τεράστια η διαφορά. Ναι, πλησιάζει το 10% μετά από 2 χρόνια σκακιστικής εκμάθησης. Είναι αυτό, γι' αυτό ακριβώς έχει συγκροτηθεί σε όλο τον κόσμο μια κίνηση για σκάκι στις φυλακές. Το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας λέγεται Chess for Freedom, το σκάκι για την ελευθερία. Για την ελευθερία, ναι. Πραγματικά η ελευθερία θα συνεχίσει να υπάρχει από τους ανθρώπους εάν σοφρονιστούν και επανέλθουν και ενταχθούν, και τους βοηθήσει και η κοινωνία βέβαια αφού αποφυλακιστούν να ενταχθούν. Νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πες μου τι δράσεις υπάρχουν ή τι εκδηλώσεις υπάρχουν στο άμεσο μέλλον, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε όσον αφορά το σκάκι. Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή την Κυριακή, αυτό δεν αφορά περισσότερο τα μέλη του Συλλόγου, υπάρχουν αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο Παικτών Ζαντρικίου Κερκύρας την Κυριακή το πρωί στο εντευτήριο. Το σημαντικό από αυτό που είναι γενικότερο ενδιαφέροντος είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει θα αναλάβει τη διοργάνωση των πολλών και διαφορετικών και σημαντικών εκδηλώσεων που ετοιμάζουμε για το 2023. Γιατί το 2023? Γιατί το 2023 ο σύνδεσμός μας κλείνει τα 100 του χρόνια. Επαιτειακό. Είναι επαιτειακό. Είμαστε ο αρχαιότερος σκακιστικός σύλλογος στη χώρα και θέλουμε να το τιμήσουμε με πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις σε όλο το νησί, με προσκλήσεις διάσημων σκακιστών, με διοργάνωση τουρνουά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα τα λέμε εμείς και θα έχουμε την επαφή, θα είμαστε κοντά. Μας αρέσει, ξέρεις, όταν περνάει όλη αυτή η αγωνιστική δράση με το ποδόσφαιρο, με τα γήπεδα κτλ. Θέλουμε να στρεφόμαστε και σε άλλα αθλήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο και στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να τα προβάλλουμε. Μάλλον θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας εδώ στην εκπομπή Αθλιολογίες. Και βεβαίως θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Θα πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε στις αθλιολογίες με ποδόσφαιρο, με τον αγώνα του Αστέρα Πετρητή και το συλλαλητήριο της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης. Η αξιοπιστία, η εγγύηση,
Η ασφάλεια έχουν ένα όνομα, Nissan, ο οίκος κοντός. Η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Boikos κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Σφακιανάκης Academy για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο Polymarket. Χειροποίητος καναπές γωνία με δυνατότητα επιλογής διαστάσεων και χρωμάτων από 840 ευρώ. Άνετη πολυθρόνα με βελούδινη υφή από 195. Ντουλάπα δίφυλη από 145. Καναπές κρεβάτι γωνία από 450. Καρέκλα μεταλλική από 35 ευρώ. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Η εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Αεβενόξ γιορτάζει 70 χρόνια γεμάτα επιτυχίες. Σουβενίρ, προϊόντα μόδας και όμορφες ιδέες. Μια νέα εποχή ανατέλει με νέες δημιουργίες. Μια νέα γενιά μπραντς. Με έμφαση τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την ελληνική παράδοση. Σχεδιάζουμε και παράγουμε νέα προϊόντα ανώτερης αισθητικής και ποιότητας. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το μπραντς C+ Greece. Σουβενίρ γεμάτα Ελλάδα και τους ανθρώπους.
της. Το brand Evas Fashion. Κοσμήματα και γυναική αξεσουάρ που εχμαλωτίζουν την ελληνική ομορφιά. Το brand Irene's Feelings. Εθέρια γυναικεία ρούχα. Το brand Eleganto. Με γυαλιά ηλίου. Εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Ivanox. The Souvenir Experience. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkiralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Καλημέρα! Καλημέρα! Το καινούριο, ε! Και όχι μόνο! Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ντελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφου, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα τρία γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ωρε μάτια, πού πας! Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι μεγάλες οικογένειες. Γι' αυτό και στην Τράπεζα Πειραιώς ξέρουμε ότι δεν στηρίζουμε επιχειρήσεις, αλλά ανθρώπους με χρηματοδοτήσεις εγγυημένες από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων EIF Pan European Guarantee Fund. Με ανταγωνιστική τιμολόγηση και μειωμένες εξασφαλίσεις. Κλείστε ραντεβού με τον επιχειρηματικό συνεργάτη στο κατάστημα συνεργασίας σας και αποκτήστε τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ. Για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμη για shopping. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Πέλεκα, 2660-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 4 44. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος.
Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2-6-6-10-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2-6-6-10-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης. Κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή στα αθλητολογίες και πήραμε να δούμε τι έγινε στην αναμέτρηση του Αστέρα Πετρητή με τη Νέα Σελεύκια. Μπαράζαν όδους στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και νίκη για την ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη. Πάμε να δούμε μια σημαντική διοργάνωση που θα γίνει την Κυριακή. Έχει προηγηθεί το Corfu Mountain Trail, μιλήσαμε με τον Βασίλη Αλαμάνο, έρχεται όμως και ο Κάσιος Δίας. Ο Κάσιος Δίας και αυτός είναι επετειακός. Δέκατος Κάσιος Δίας και μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διοργάνωση η οποία θα γίνει. Να σας πω λοιπόν ότι για τον Κάσιο Δία κάτι που δεν γνωρίζουν πολύ είναι ότι τον που έδωσε το όνομά του στην Κασιόπη λόγω των περιορισμένων ανασκαφών που έχουν γίνει από την πολιτεία ο Κάσιος Δίας ονομάστηκε έτσι διότι θέλουν να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να δώσουν εν συντομία κάποια ιστορικά στοιχεία από το βιβλίο της Ελένης Αρακινού «Κασιόπη, ένας μικρός τόπος, μια μεγάλη ιστορία». Όλα κρύβουν το νόημά τους και όλα κρύβουν την ιστορία τους. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία που κρύβεται πίσω από το όνομα της Κασιόπης και του Κάσιου Δία. Οπότε να σας πω ότι ξεκινούν οι συμμετοχές και βεβαίως έχουν ολοκληρωθεί κάποια πράγματα όσον αφορά τον Κάσιο Δία, τα μετάλλια, το πώς θα γίνει η διοργάνωση, επαιτειακό μετάλλιο και έπαθλα για τον 10ο Κάσιο Δία, τα μετάλλια και τα έπαθλα των νικητών για τους δύο αγώνες, δηλαδή 19 και 9 χιλιόμετρα, έχουν άμεση σχέση με το όνομα της θεότητας που λατρεύτηκε στον τόπο μας και σήμερα έχει δώσει το όνομά του στη διοργάνωση του συλλόγου. Βεβαίως 15 Μαΐου την ερχόμενη Κυριακή μεθαύριο οι συμμετέχοντες αθλητές θα πάρουν τον μετάλλιο του ένθρονου Κάσιου, θεότητας του βουνού και της καταιγίδας στον οποίο οφείλει το όνομά της η ομάδα του Κάσιου Δία και η Κασιόπη και βεβαίως υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για αυτούς που θα αγωνιστούν. Κάποιοι που αγωνίστηκαν και πριν λίγες μέρες στο Corfu Mountain Trail θα δώσουν το παρόν και στον Κάσιο Δία. Ο αγώνας λοιπόν θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή θα ξεκινήσει και μάλιστα υπάρχει και το πρόγραμμα των αγώνων που αφορά την παραλαβή των αριθμών και όλα όσα θα γίνουν και την Κυριακή. Βεβαίως να ευχηθούμε να γίνει ένας καλός αγώνας. Δεν συμμετέχει όμως στον αγώνα 9 χιλιόμετρων και 19 χιλιόμετρων κανένας ανήλικος αθλητής χωρίς υπεύθυνη δήλωση του γονέα, ενώ υπάρχει και ο χώρος φυλάξης προσωπικών αντικειμένων. Καλό αγώνα λοιπόν, να τα πάτε καλά όλοι όσοι θα συμμετέχετε και βεβαίως θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μετά από αυτή τη διοργάνωση για την επιτυχία και όλα όσα θα γίνουν στον Κάσιο Δία. Τώρα, εμείς θα πάμε στον Αστέρα Πετρητή. Θα πάμε να δούμε τι έκανε η ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη κόντρα στη Νέα Σελεύκια. Η Νέα Σελεύκια είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλές ελλείψεις και έβαλε ποδοσφαιριστές αρκετά μικρούς να αγωνιστούν. Ένας εξ αυτών μας μίλησε, 14 ετών παρακαλώ. Από την άλλη, η ομάδα του Αστέρα Πετρητή είχε και εκείνη και τραυματισμούς και απουσίες. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν παρόλο τον τραυματισμό του στο παιχνίδι κόντρα στη Νέα Σελεύκια. Η ομάδα τώρα προετοιμάζεται γιατί την Κυριακή έχει παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στην αναγέννηση Στάνου. Είναι πάρα πολύ κουραστικά αυτά τα παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή για τις ομάδες οι οποίες προέρχονται ήδη από το πρωτάθλημα ή το κύπελο των αντίστοιχων ΕΠΣ και πραγματικά δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν. Προχθές λοιπόν Τετάρτη που έγινε το παιχνίδι αυτό υπήρχε και πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ήλιος. Ήταν δύσκολο να φτάσει μέχρι το τέλος. Έγινε όμως νίκη για τον Αστέρα Πετρητή 2-1. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του αγώνα. Thank you.
thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time. Αλέξανδρος Καρίδης από τη Νέα Σελεύκη αντιμετώπισε τον Αστέρα Πετρετή. Ιτήθηκε με 2-1. Το προσπάθησε βέβαια. Οι συνθήκες δύσκολες. Κάνει πολύ ζέστη. Οι ομάδες δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν από τις υποχρεώσεις που είχαν στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Οπότε παιχνίδια Τετάρτη Κυριακή. Δύσκολα τα πράγματα. Ειδικά εμείς πιάσατε την κουβέντα τώρα από το τέλος. Και να σας πω την αλήθεια ότι εμείς έχουμε ένα μήνα. Το έχω πει βέβαια και στις προηγούμενες δηλώσεις μου, ότι παίζουμε Τετάρτη-Κυριακή. Κάποιες ομάδες προλάβανε να ξεκουραστούν, όχι τόσο όσο ο Πετρετής, έπαιξε και αυτός κάποια παιχνίδια. Όμως εμείς παίξαμε και το πρωτάθλημα πριν 20 μέρες, η αλήθεια είναι. Όμως δεν θα σταθώ εκεί, okay, έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Προσπάθησα την ομάδα μου να την ξεκουράσω όσο μπορούσα. Στους ποδοσφαιριστές είμαστε τοπικό πρωτάθλημα. Δουλεύουν, τα έχω πει επανειλημμένα, οπότε θεωρώ ότι σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και πιστεύω ότι όπως είπατε και εσείς πριν, είχαμε 3-14-15 χρονών μέσα παιδιά, τα οποία... Πολύ μικρά παιδιά, ρώστερ, ναι. Με μικρές ηλικίες και ελλείψεις σήμερα. Ναι, είχαμε πάρα πολλές ελλείψεις σήμερα, δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να σταθώ ότι στην παρουσία των παιδιών που κλήθηκαν να παίξουν, που είναι μαζί μας όλη τη χρονιά, πήραν χρόνο συμμετοχής, όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά όταν χρειάστηκαν να παίξουν ήταν παρόν και δηλώσανε βροντερό παρόν, μπορώ να πω. Και αξίζουν το σεβασμό μας, όπως έχω πει και άλλες φορές. Γιατί έχουν μέλλον τα παιδιά αυτά, ακούνε, προπαντός ακούνε και δουλεύουν καθημερινά μαζί μας και θεωρώ ότι μπορούν να έχουν εξέλιξη και να πάνε ψηλά. Και συγχαρητήρια για το σημερινό παιχνίδι, ειδικά σε αυτά στα μικρά τα παιδιά που παίξανε, ειδικά στο Μάντζα και στο Γούση, ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή δεν φάνηκε η απουσία των άλλων των παιδιών. Δηλαδή κάποια στιγμή τη ρώτησε στο fair play, είπε στους παίκτες σου να δώσουν την μπάλα στον αντίπαλο. Δηλαδή έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα σε πολύ ωραία πλαίσια. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλη τη δυσκολία που υπάρχει για όλες τις ομάδες. Κοιτάξτε, καμιά φορά ξεφεύγουμε και εμείς και οι προπονητές και οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως σε όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν όρια. Το fair play, ok, θα παίζετε. Είναι παιδιά, δουλεύουν. Δεν είμαστε επαγγελματίες 100%. Δηλαδή ειδικά. Δεν ξέρω για τα παιδιά του Πετρετή προφανώς, αλλά τα δικά μου τα παιδιά θα πάνε αύριο για δουλειά και κάποια μάλιστα μόλις θα φύγουμε και με το καράβι θα πάνε κατευθείαν για δουλειά. Οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Βέβαια τα δίνουμε όλα για την νίκη, προσπαθούμε, αλλά εντάξει, σε όλα υπάρχουν ένα όριο, να μην χτυπήσουν κιόλας. Κοιτάξτε, στόχος είπα, το έχω πει επανειλημμένα. Επειδή ακούγεται δεξιά και αριστερά ότι η ΑΕΝΣ δεν έχει στόχο να βγει, όλοι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς, αυτοί που είμαστε, παρόλη τις ελλείψεις, βλέπετε και σήμερα, θεωρώ ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι, από την ήττα που δέχτηκε η ομάδα. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλο ένα γκολ, τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία. Εμείς, όσο είμαι εγώ προπονητής, να ξέρετε ότι θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τελικής πτώσης. Στο τέλος θα κάνουμε το μείον. Τώρα, αν η ομάδα μας αλλάξει κατηγορία, όπως έχω πει, και πάει στη Γάμα Εθνική, από εκεί και πέρα είναι θέμα διοίκησης τι θα κάνει. Εμείς οφείλουμε, ποδοσφαιριστές και προπονητικό team, μέσα στο γήπεδο να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την ομάδα και για τους εαυτούς μας πάνω απ' όλα. I'm going mainstream. Flow
Γιώργος Βενέτης από τη Νέα Σελεύκη αντιμετώπισε την ομάδα του Αστέρα Πετρετή. Ιτήθηκε 2-1. Δύσκολα βέβαια το παιχνίδι σήμερα. Πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ήλιο. Οι ομάδες προέρχονται από αγώνες Τετάρτη Κυριακή. Βεβαίως έπαιξαν και στους τελικούς η κάθε μία της ΕΠΣΤΗΣ. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Τετάρτη Κυριακή. Εμείς είχαμε και σε πρωτάθλημα μας Τετάρτη Κυριακή συνέχεια. Παίξαμε τελικό κυπέλλο 120 λεπτά. Τελικό κατευθείαν. Μετά με την Κατσικά την Κυριακή σε εμάς. Σήμερα ήρθαμε εδώ με 13 παίχτες, όπως είδατε κι εσείς, με δύο πιτσιρίκια. Είχαμε πολλές ελλείψεις. Δεν είναι αυτή η βασική μας ομάδα. Και συνεχίζουμε. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για όλες τις ομάδες και ποιος είναι ο στόχος για την Νέα Σελεύκη? Η Νέα Σελεύκη από την αρχή είπε: θέλουμε πρωτάθλημα για κύπελο. Και άμα βγει, ό,τι καλύτερο από εδώ. Τώρα θα παλέψουμε και το άλλο μάτς που παίζουμε με την Καστοριά στην έδρα μας και ό,τι βγει. Είναι δύσκολο όμως και το εγχείρημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Δηλαδή είναι μια κατηγορία με δύσκολους ομίλους, έχουν αλλάξει τα πράγματα, χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται. Είναι δύσκολο και αυτό το εγχείρημα. Τώρα έτσι είναι η αλήθεια όπως τα κάνανε. Χρειάζεται πάρα πολύ χρήμα. Θέλουν βοήθεια οι ομάδες και από την ΕΠΟ και από όλα τα πράγματα. Στη Νέα Σελεύκεια, ένας 14χρονος αθλητής που κλείθηκε να βοηθήσει την ομάδα του σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Τα πιτσιρίκια όμως που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Πετρετή, να ηττηθούν βέβαια με 2-1, έβγαλαν ως προπρόσωπο τον προπονητή τους. Πώς ήταν για σένα το παιχνίδι σήμερα? Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Είμαι ευχαριστημένος που και έπαιξα και βοήθησα την ομάδα μου. Και ας είχαμε ελλείψεις και είμαι λίγο δυστυχισμένος στο αποτέλεσμα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πόσο δύσκολο είναι για τις ομάδες να παίζετε Κυριακή Τετάρτη, να έχει τόσο πολύ ζέστη, να είσαστε ακόμα κουρασμένοι από το πρωτάθλημα και το κύπελλο? Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα και στην Οικουμενίτσα. Είχαμε κάθε μέρα προπονήσεις και αγώνες. Ήρθαμε εδώ πέρα με ελλείψη, αλλά ό,τι μπορούμε το κάνουμε για να βοηθήσουμε την ομάδα και να ανέβουμε κατηγορία όταν μπορέσουμε. Με θετικά αποτελέσματα, η ομάδα του Αστέρα Πετρετή υποδέχτηκε τη Νέα Σελεύκεια 2-1 το τελικό σκορ. Παίρνει πολύτιμους βαθμούς. Ουσιαστικά χρειάζεται μια νίκη η ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη για να πετύχει τον στόχο ανόδου στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Βεβαίως, ένα παιχνίδι δύσκολο υπό συνθήκες δύσκολες, με πάρα πολύ ζέστη. Οι ομάδες είναι κουρασμένες. Δεν προλάβαν να τελειώσουν καλά τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Μπήκαν στη διαδικασία των μπαράζ. Άρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μου.
Παίξαμε μόνο για το αποτέλεσμα και το είδατε και αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση στα παιδιά. Βλέπετε παιχνίδι με παιχνίδι χάνουμε ποδοσφαιριστές. Στο ημίχρονο έφυγε ο αρχηγός μας ο Μήτος με πρόβλημα στη γάμπα. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλαμε πάρα πολύ αυτή τη νίκη γιατί η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μπορώ να σας πω πλέον, δεν είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση. Δηλαδή και εγώ έχω φτάσει στα όρια μου. Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται καπάκι. Πάλι σε φυσικό χόρτο. Το θετικό είναι ότι είμαστε μπροστά. Δεν ξέρω αν πρέπει να θυσιάσουμε κάποιο παιχνίδι για να είμαστε στα επόμενα καλά. Ουσιαστικά μια νίκη χρειάζεται η ομάδα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται μια νίκη ή δύο. Εμείς παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε... Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πόσοι θα είμαστε την Κυριακή στον αγώνα. Από εκεί ξεκινάμε. Θα μιλήσω μόνο για το παιχνίδι. Τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια με πάρα πολύ ζέστη, με πάρα πολύ κόπωση, με λίγες προπονήσεις σχεδόν καθόλου. Και είδατε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πόσο η ομάδα μπόρεσε να διαχειριστεί να πάρουμε το αποτέλεσμα το εις βάρος μας. Τίποτα, τα συγχαρητήρια στα παιδιά, τίποτα, συνεχίζουμε, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Από την ομάδα του Αστέρα Πετρητή, υποδέχτηκε την ΑΕΣ Λεύκια, νίκησε 2-1. Με δύσκολες συνθήκες βέβαια έγινε το παιχνίδι, διότι και οι ομάδες είναι κουρασμένες και η ζέστη είναι πάρα πολύ σήμερα. Οπότε φαντάζομαι ότι δυσκολευτήκατε αρκετά και οι δύο ομάδες σήμερα. Δυσκολευτήκαμε κυρίως στο δεύτερο. Στο πρώτο ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι, με περισσότερη ενέργεια. Οπότε ευτυχήσαμε να βάλουμε 2 γκολ. Ήμασταν καλύτεροι και γι' αυτό ήταν διαδικαστικού θέμα, θεωρώ, το δεύτερο. Διαδικαστικού χαρακτήρα το δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το σκορ που είχαμε και έτσι τελείωσε, πήραμε αυτό που θέλαμε στο τέλος. Είστε κουρασμένοι? Είμαστε κουρασμένοι. Είμαστε κυρίως τραυματίες πιο πολύ, θα έλεγα. Είναι και κουρασμένη η ομάδα γιατί είναι συνεχόμενα τα μάτς, αλλά είναι αυτό, δηλαδή ακόμα και μέσα στην εντεκάδα παίζουν παίχτες οι οποίοι χρειάζονται φροντίδα. Στις δύο νίκες, πολύ καλά αποτελέσματα. Ουσιαστικά χρειάζονται μία ή δύο νίκες ακόμη για την ομάδα. Έχετε δρόμο βεβαίως. Αρχίζει για να μένεις από το επόμενο παιχνίδι την Κυριακή. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε θετικά. Φυσικά, με 2-2, εννοείται. Είμαστε δυνατοί. Πήγαμε πάρα πολύ καλά στο πρώτο μάτς. Πήγαμε πολύ καλά και στο δεύτερο. Πήραμε αυτό που θέλαμε. Θα είμαστε μία ομάδα που θα ανέβει σίγουρα. Για τον Αστέρα Πετρητή, βοήθησε και εκείνο την ομάδα του σήμερα να πετύχει την νίκη 2-1 κόντρα στην ΑΕΣ Λεύκια για την δεύτερη αγωνιστική των αγώνων μπαράζ. Για να δούμε ποιες ομάδες θα καταφέρουν να ανέβουν στη γάμα εθνική κατηγορία. Και οι συνθήκες είναι δύσκολες. Και εσύ, φαντάζομαι, που έπαιξες σε τόσο πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα, είδες τη δυσκολία και λόγω ζέστης και λόγω κούρασης που υπάρχει. Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε κουραστεί αρκετά. Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Έχουμε την πίεση ότι πάντα πρέπει να νικάμε. Είτε είναι κύπελο, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε για την άνοδο. Υπάρχει κούραση, υπάρχουν τραυματισμοί.
υπάρχει συνεχόμενη πίεση τέλος πάντων. Προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε. Μέχρι τώρα όλα πάνε καλά. Είμαστε μέσα στους στόχους μας. Τους δύο τους έχουμε πετύχει και ο τρίτος που είναι η άνοδος. Και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια όσο μέσες δυνάμεις έχουμε. Και πιστεύω στο τέλος θα πετύχουμε και τον τρίτο στόχο που είναι η άνοδος στα μεγάλα σαλόνια. Υπάρχουν λοιπόν τραυματισμοί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που σφίγγουν τα δόντια και παίζουν στους αγώνες. Βλέπω και εσύ και άλλοι παίχτες με γρατσουνιές, με κοκκινίλες. Τα δίνετε όλα σε κάθε παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, οι γρατσουνιές και οι κοκκινίλες δεν είναι τραυματισμοί που θα σε εμποδίσουν να παίξεις. Υπάρχουν και πιο σοβαροί τραυματισμοί που έχουν κάποια παιδιά και παρόλα αυτά είναι στο γήπεδο και στην προπόνηση και στους αγώνες. Προσπαθούν, τα δίνουν όλα και νομίζω τους αξίζουν σε όλους μας συγχαρητήρια. Και τίποτα. Απλά θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτά λοιπόν έγινε στον αγώνα του Αστέρα Πετιτή με τη Νέα Σιλεύκια. Διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε με το συλλαλητήριο της Λευκύμης. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. 3 χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan, Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266-10-44-444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κοσμημά Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κοσμημά Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter.
Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο Polymarket. Χειροποίητος καναπές γωνία με δυνατότητα επιλογής διαστάσεων και χρωμάτων από 840 ευρώ. Άνετη πολυθρόνα με βελούδινη υφή από 195. Ντουλάπα δίφυλη από 145. Καναπές κρεβάτι γωνία από 450. Καρέκλα μεταλλική από 35 ευρώ. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Η εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Αεβενόξ γιορτάζει 70 χρόνια γεμάτα επιτυχίες. Σουβενίρ, προϊόντα μόδας και όμορφες ιδέες. Μια νέα εποχή ανατέλει με νέες δημιουργίες. Μια νέα γενιά μπραντς. Με έμφαση τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την ελληνική παράδοση. Σχεδιάζουμε και παράγουμε νέα προϊόντα ανώτερης αισθητικής και ποιότητας. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το μπραντς C Plus Greece. Σουβενίρ γεμάτα Ελλάδα και τους ανθρώπους. Το brand Evas Fashion. Κοσμήματα και γυναική αξεσουάρ που εχμαλωτίζουν την ελληνική ομορφιά. Το brand Irene's Feelings. Εθέρια γυναικεία ρούχα. Το brand Eleganto. Με γυαλιά ηλίου. Εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Αεβενόξ. The Souvenir Experience. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Καλημέρα! Το καινούριο, ε! Και όχι μόνο! Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ντελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφου, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα τρία γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ρε μάτια, πού πας? Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι μεγάλες οικογένειες. Γι' αυτό και στην Τράπεζα Πειραιώς ξέρουμε ότι δεν στηρίζουμε επιχειρήσεις, αλλά ανθρώπους με χρηματοδοτήσεις εγγυημένες από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων EIF Pan European Guarantee Fund. Με ανταγωνιστική τιμολόγηση και μειωμένες εξασφαλίσεις. Κλείστε ραντεβού με τον επιχειρηματικό συνεργάτη στο κατάστημα συνεργασίας σας και αποκτήστε τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ. Για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα.
Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμη για shopping. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, ο οίκος κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan, ο οίκος κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή στις αθλητικές για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε να δούμε το συλλαλητήριο που διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση Λευκύμης, στο λιμάνι της Λευκύμης, παρουσία αρκετού κόσμου βεβαίως, θα δούμε και δηλώσεις, θα δούμε και όλα όσα έγιναν και υπόθηκαν με τη στήριξη του πολιτικού κόσμου. Όχι τόσο όσων θα έπρεπε να είναι εκεί. Η Λευκύμη πηγαίνει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να διεκδικήσει την παραμονή της στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και βεβαίως θα υπάρξει συνέχεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο λιμάνι της Λευκύμης πριν από δύο μέρες. Σκανδαλώδης η απόφαση δικαίωσης του Μακεδονικού στα Χαρτιά. Με μια προδοφανή και νομικά σκανδαλώδη απόφαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την ένσταση του Μακεδονικού. Πρόκειται για μια απόφαση ντροπή, καθώς το ελληνικό ποδόσφαιρο αγνοεί τη σημασία που αποδίδει ο αθλητικός νόμος στο φύλλο αγώνες και τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, που ορίζουν τις ποινές, δημιουργώντας ένα απαράδεκτο νομολογιακό γεγονός που θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στο ποδόσφαιρο. Η απόφαση αυτή, κινούμενη πέρα από κάθε κοινή και νομική λογική, έκανε δεκτή την ένσταση του Μακεδονικού, το όνομα και η ιστορία του οποίου δεν θα έπρεπε να βαρύνουν περισσότερο από τον νόμο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αναβολή που ζήτησε ο νομικός παραστάτης του Μακεδονικού κατά την αρχικά προσδιοριζόμενη δικάσιμη. Δια της αποφάσεως αυτής, αφού αγνοήθηκαν οι νόμοι και οι κανονισμοί της ΕΠΟ, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα, ανατράπηκε η πρωτοβάθμια απόφαση, η οποία αφορούσε ένα νομικό ζήτημα συγκεκριμένο, τελελειμμένο, στην ομολογία του αθλητικού δικαστηρίου. Δεν υπάρχει ούτε ένας νομικός σε αυτή τη χώρα που να θεωρούσε ότι θα ανατραπεί αυτή η πρωτοβάθμια απόφαση. Η απόφαση αυτή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά στον νομικό κόσμο και στους φιλάθλους του αθλήματος του ποδοσφαίρου και προκαλεί την οργή και την αγανάκτηση κάθε φιλάθλου απέναντι στους θεσμούς και τα όργανα της ΕΠΟ. Πρόκειται για μια υπόθεση σκανδαλώδη που θα συζητηθεί τόσο σε ανώτερο βαθμό στα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα, όσο και στα πειθαρχικά όργανα αυτών που την εξέδωσαν. Φίλες και φίλοι, βρίσκομαι εδώ αρκετά στενοχωρημένος
Και αν μου επιτρέψετε να σας κάνω μία αναφορά, μία ενημέρωση, γιατί πρέπει να ξέρετε το τι έγινε και ποια απόφαση είναι αυτή. Έχω εδώ ένα φύλλο αγώνος ενός τοπικού πρωταθλήματος K16 για μικρά παιδιά. Θέλω να σας πω ότι το φύλλο αγώνος είναι το Ευαγγέλιο του ποδοσφαίρου. Ό,τι γράφεται εδώ και ότι δεν υπάρχει παράληψη για ό,τι δεν γράφεται, τιμωρούνται οι υπεύθυνοι, αλλά όχι οι ομάδες. Δηλαδή, αν δεν γραφτεί κάτι στο φύλλο αγώνα σωστά, και θα σας εξηγήσω μετά τι θέλω να πω, δεν ευθύνεται η ομάδα. Κάθε παράληψη του διαιτητή, εάν κάποιος διαιτητής μου δηλαδή δεν γράψει στο φύλλο αγώνα ακριβώς το τι έγινε, εγώ τιμωρώ το διαιτητή μου, δεν τιμωρώ την ομάδα. Γιατί η ομάδα έχει συμφέρον, και εκεί που ήταν να φάει ο ποδοσφαιριστής 3 αγωνιστικές, έφαγε μία ή μηδέν. Και λέμε, γιατί δεν τιμωρήθηκε? Γιατί ο διαιτητής δεν έγραψε σωστά το φύλλο αγώνος. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει κάποιος διαιτητής? Εδώ έχω ένα φύλλο αγώνος, όπως σας είπα, ενός παιδικού πρωταθλήματος, δηλαδή του δημοτικού. Και λέει, από ένα αγώνα τοπικής ομάδος, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και καθώς πήγαινα στα αποδυτήρια, όπως έγινε με τον ποδοσφαιριστή μας, τον Θεοδωράκη, μετά τη λήξη του αγώνος, έγινε αυτό, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, απέβαλα με κόκκινη κάρτα τον ποδοσφαιριστή τάδε τάδε τάδε. Αυτή είναι η σωστή διάγνωση και εγγραφή στο φύλλο αγώνος. Και λέει εδώ, λοιπές παρατηρήσεις διαιτητή. Αυτό το φύλλο αγώνος είναι φύλλο της ΕΠΟ. Δεν είναι του Λευκύμης, η ΕΠΟ. Και λέει ότι ο διαιτητής έχει την υποχρέωση τους ποδοσφαιριστές που παρατήρησε με κίτρινη κάρτα ή απέβαλε με κόκκινη κάρτα να το γράψει στο φύλλο αγώνος. Ο διαιτητής αυτός, ο τρισάθλιος που έπαιξε εκεί στην Ιμαθία, έγραψε ότι ο ποδοσφαιριστής με... δεν ξέρω και πώς λέγεται και το όνομά του, ούτε θέλω να το μάθω. Σιδηρόπουλος. Έγραψε ότι ένας ποδοσφαιριστής έσπρωξε, τον απόθησε, αυτό. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να του δείξει ή κίτρινη κάρτα ή κόκκινη κάρτα. Πάει αυτό το φύλλο αγώνος στην ΕΠΟ, στο δικαστή. Από την Κοζάνη, από εκεί που παίξανε στην Ιμαθία, πήγε στην ΕΠΟ. Είναι ένας δικαστής και βλέπει το φύλλο αγώνος. Και βλέπει ότι ο διαιτητής ούτε κίτρινη κάρτα του έδειξε, ούτε κόκκινη κάρτα. Και τι λέει ο δικαστής? Το ήταν βλάκας. Και δεν τον τιμωρώ. Γιατί για να τιμωρηθεί κάποιος πρέπει να επιπέσει σε διατάξεις του ΚΑΠ, του αγώνα πρωταθλήματος. Ότι τιμωρώ τον ποδοσφαιριστή τάδε με τις διατάξεις του ΚΑΠ. 1, 2, 3, 5, 10, να μην σας ταλαιπωρώ. Και τον απείλαξε τον Θεοδωράκη. Δεν του επέδωσε ποινή. Η ΕΠΟ, όπως και η ΕΠΣ Κέρκυρας, κάθε Πέμπτη Παρασκευή κατεβάζει ένα ποινολόγιο. Και λέει, τον Βλαχόπουλο τον τιμωρώ με 3 αγωνιστικές, τον Σπύρο με 5 και τον Γαρδικιώτη με 3. Λέει, οι ποδοσφαιριστές Λευκύμης τάδε, 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 2 αγωνιστικές ο ένας, 3 ο άλλος, ο Θεοδωράκης πουθενά. Γιατί δεν τιμωρήθηκε από τον δικαστή αυτόν. Και πάμε παρακάτω. Παίρνει την υπόθεση ο κύριος Σημεοφορίδης, ο δικηγόρος, και κάνει ένσταση. Και λέει, είναι δύσκολη υπόθεση, στην αρχή ακούστε, είναι δύσκολη, λέει, υπόθεση. Έχει όμως κάποια κενά παρακλάδια, τα οποία εμείς θα κοιτάξουμε κάποιο παραθυράκι να βρούμε για να τιμωρήσουμε. Δηλαδή ούτε και αυτός δεν ήταν σίγουρος να τα καταφέρει. Κάνει έφεση, πάει σε άλλο δικαστή, πρωτοδίκη. Και λέει ο δικαστής, προφανώς δεν μπορώ να τιμωρήσω τον ποδοσφαιριστή, γιατί ο διαιτητής έγραψε στο φύλλο αγώνος και δεν μπορώ να τιμωρήσω με κάποια διάταξη. Πάει στην Επιτροπή Εφέσεων που προσφεύγει ο Μακεδονικός και εκεί είναι εφέτης. Ο εφέτης δεν είναι αθλητικός δικαστής, δεν ξέρει για τα αθλητικά. Άμα του πεις τι έχει μπάλα μέσα, θα σου πει δεν ξέρω τι έχει μέσα, δεν ξέρει. Νομίζω ότι είναι χειροβομβίδα. Είναι εφέτης, ο άνθρωπος δεν ξέρει τη δουλειά του. Τον βάλανε εκεί πέρα για να δικάσει πράγματα τα οποία δεν ξέρει. Και από εκεί αρχίσουν όλες οι πιέσεις. Πάει στην Εφέσεων, θα βγάλω σήμερα την απόφαση, αύριο θα πάρω την απόφαση. Λιποθυμάει ο Σημεοφορίδης, τον παίρνουν στο κέντρο οικίας εκεί πέρα και αλλάζει η σύνθεση του δικαστηρίου. Και αντί για τον φίλο μου εδώ, τον Μπουλούρη,
βάζω το Γαρδικιώτη. Και βάλει τον γνωστό εφέτη αυτό, το δικό του τον εφέτη. Έτσι έγινε η υπόθεση όλη. Και βγαίνει μετά ο πρόεδρος του Μακεδονικού και λέει ότι γίνονται παρασκήνια και μεθοδεύσεις. Από ποιον? Αυτός έκανε τις μεθοδεύσεις, αυτός έκανε τα παρασκήνια και με την απόφαση δικαιώθηκε η ομάδα του. Άρα ποιος έκανε τα παρασκήνια? Εμείς εδώ στη Λευκήμη? Έκρινα ότι είναι υποχρεωσή μου να έρθω σήμερα και αμέσως με το πρώτο κάλεσμα ανταποκρίθηκα, γιατί δεν κρύβω να σας πω ότι παρακολούθησα την πορεία της ομάδας σας, την αγάπησα κι εγώ. Παρακολούθησα δύο αγώνες, τους δύο τελευταίους. Και είδα το πάθος, είδα την αγωνία σας και το ότι χαρήκατε πάρα πολύ που παρέμεινε στην κατηγορία αυτή. Μέρες τώρα είχα την πληροφόρηση από διάφορους από την περιοχή σας ότι κάτι άσχημο συμβαίνει στην ΕΠΟ και ότι πιθανόν να επισέλθουν εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά να παρεύουν στην Επιτροπή και η Επιτροπή αντί να κρίνει με αντικειμενικό τρόπο εφαρμόζοντας τον νόμο να μπατάρει προς τη μεριά του Μακεδονικού και πιθανόν και της Κοζάνης, μιας και η Κοζάνη έχει επιπτώσεις από την απόφαση αυτή. Συζήτησα φυσικά και με τον Γιάννη τον Βλαχόπουλο προηγουμένως για να δω λεπτομέρειες γύρω από όλη την υπόθεση για να καταλήξω, μην ξεχνάτε ότι είμαι και δικηγόρος και επί πολλά χρόνια δικηγόρος, και αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι στοιχειοδός δεν μπορεί μια τέτοια απόφαση να στηριχθεί στο νόμο, δηλαδή ουσιαστικά, με πολύ απλά λόγια, και ενώ δεν έχει επιβληθεί ποινή σε έναν ποδοσφαιριστή, να συμμετάσχει στον επόμενο αγώνα και αυτός ο επόμενος αγώνας, μετά από τιμωρία που θα το επιβληθεί από άλλο όργανο σε μεταγενέστερο χρόνο, να θεωρηθεί ότι ο αγώνας αυτός κακώς έγινε με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου αθλητή. Αυτό δεν στέκει στην νομική λογική αλλά και στην κοινή λογική. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Συγκεντρωθήκαμε για άλλη μια φορά, όχι για ευχάριστα γεγονότα, για κάτι που δεν ευχαριστεί κανέναν. Είναι γνωστό πανελλήνια και διδάσκεται από την αρχαιότητα ότι ο αθλητισμός είναι πηγή ζωής, δημιουργία. Αντί λοιπόν να δημιουργήσει το θεσμοθετημένο κράτος και όλα τα όργανα του, φτάνουμε για άλλη μια φορά σε ένα σημείο να λειτουργούν άλλοι παράγοντες, άλλα σκεπτικά, και φτάνει λοιπόν ένα αθλητικό σωματείο που με αγώνες, με θυσίες, πρωτίστως των αθλητών, των παραγόντων, της τοπικής κοινωνίας, στάθηκε όρθια και παρέμενε στην κατηγορία. Έρχεται λοιπόν μέσα από δικαστικούς δρόμους, από ό,τι είπαν ειδικοί, διότι εγώ ειδικός δεν είμαι, ανορθόδοξα, και τιμωρεί ένα αθλητικό σωματείο. Αυτό πέρα από το άδικο δεν είναι κηθικό. Εγώ ως δήμαρχος εξ αρχής δήλωσα ότι σε τέτοιες καταστάσεις δεν μπορεί να μην είμαι απέναντί τους. Δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι οι πολίτες της Νότιας Κέρκυρας πρέπει να δηλώσουν ότι είναι ανυπότακτοι στην αδικία. Εγώ το δήλωσα εξ αρχής ως δήμαρχος ότι είμαι ανυπότακτος σε άδικες πράξεις. Αυτή είναι λοιπόν μια άδικη πράξη και γι' αυτό ακριβώς θέλω να πιστεύω σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ ως δήμαρχος συμπαρίσαμε με την ομάδα και την Παρασκευή ενδεικτικά θα κλείσουμε τα δημαρχιακά κτίρια ως ένδειξη συμπαράστασης στο λαό της Νότιας Κέρκυρας. Παράλληλα, δηλώνω ότι όπου ό,τι θελήσει η ομάδα θα είμαστε δίπλα της, διότι έχουμε διδάξει σε πολλούς στην Ελλάδα ότι μέσα από έντιμους αγώνες βγαίνουμε νικητές. Ο αγώνας λοιπόν που θα δώσουμε είναι ηθικός, δίκαιος και πάνω απ' όλα συναδελφικός και υπέρ της νεολαίας. Αυτή λοιπόν η αδικία σύσσωμα ειρηνικά την καταδικάζει ο λαός της Νότιας Κέρκυρας. Άρα λοιπόν σας καλώ πέραν της Παρασκευής που θα κλείσουμε το Δημαρχιακό Μέγαρο να δούμε συντονισμένα πώς θα αντιδράσουμε ειρηνικά για να δώσουμε ένα βροντερό παρόν και όχι στην αδικία την οποία έχουμε υποστεί ως πολίτες πρωτίστως. Διότι δεν είναι μόνο η Αθλητική Ένωση Λευκήμης, είναι ο αθλητισμός που χάνει.
Διότι αν ήταν δίκαιο το αίτημα, δεν θα είσαστε κανένας εδώ. Αλήθεια, τρελάθηκαν οι διοικητικοί παράγοντες για να λένε ότι η απόφαση αυτή είναι παράνομη. Έρχονται ειδικοί νομικοί που λένε είναι παράνομη. Παράνομη είναι όποιος εκτελεί την παρανομία. Άρα λοιπόν, εγώ για να μην μακρηγορώ, λέω το εξής. Για άλλη μια φορά, το σύνθημά μου είναι: όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε. Και αν είμαστε ενωμένοι, ένα δίκαιο. Ο λαός της Νότιας Κέρκυρας για άλλη μια φορά θα βγει νικητής στο δίκαιο αγώνα που έχει να κάνει στην παρούσα φάση για την αδικία που έγινε στην ομάδα της Λευκύμης. Και από την Παρασκευή αρχίζει ο αγώνας με κλειστά όλα τα κτίρια του Δήμου, διότι μόνο έτσι θα καταλάβουν και θα πάρουν το μήνυμα αυτοί που συνεχίζουν άδικα να δικούν στο λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζεύεται ο κόσμος στο λιμάνι της Λευκύμης, διότι η Λευκύμη θέλει να διαμαρτυρηθεί μετά την απόφαση, μετά την έφεση που κέρδισε ο Μακεδονικός. Που σημαίνει ότι ο Μακεδονικός διεκδικεί την άνοδο στη Super League 2. Η Λευκύμη υποβιβάζεται στο τοπικό πρωτάθλημα. Μετά από όλη αυτή τη δύσκολη χρονιά και οικονομικά βεβαίως και αγωνιστικά, η Λευκύμη έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο την αξία της και τις νίκες που πήρε και τα αποτελέσματα που έφερε. Τώρα λοιπόν ο κόσμος μαζεύεται στο λιμάνι της Λευκύμης. Τελεσπανδής δίπλα μου γνωρίζει πολύ καλά επίσης. Ετών βεβαίως κοντά στην ομάδα. Είναι μια μέρα σήμερα που στενάχωρη, δεν είναι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και απροσδόκητη θα έλεγα μέρα. Ενώ όλοι πιστεύαμε ότι το δίκαιο θα επικρατήσει, όπως φάνηκε τουλάχιστον πριν από μερικές μέρες, ξαφνικά όλα ανατρέπονται. Με ποιους τρόπους και με ποιες μεθοδεύσεις και με ποιες υπόγειες διαδρομές. Γιατί τώρα πρέπει να μιλάμε και για διαδρομές ανορθόδοξες και υπόγειες. Δεν είμαστε καχύποπτοι. Η Λευκύμη ξέρει να κερδίζει στο γήπεδο τους αγώνες καθαρά, τίμια, χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες από τότε που και εγώ ήμουνα σε αυτό το συμβούλιο. Και αυτός ο κόσμος που την ακολουθεί ξέρει τι λέει, ξέρει γιατί την ακολουθεί, ξέρει γιατί μάχεται αν χρειαστεί. Ξέρει ότι δεν υπερασπίζεται άδικο ή κάτι, αλλά μας αναγκάζουν να σταθούμε αντάρτικα, κλέφτικα κατά το κλέφτες του 21, εννοώ, έτσι, όχι. Βέβαια δεν θα θέλαμε ούτε βία να χρησιμοποιηθεί και, δεν, και το απευχόμαστε αυτό το πράγμα. Και οι φίλοι κανείς... είχαν πάντα κόσμια συμπεριφορά και στην κύριο. Μα κοιτάξτε, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια αυτό το στάδιο, που, το, εθνικό, το δημοτικό στάδιο Λευκύμης, φιλοξενεί φιλάθλους πάσης ηλικίας, από παιδιά του σχολείου, δημοτικού, γυμνασίου, κορίτσια, αγόρια και πραγματικά εγώ που είμαι παλιότερος και ήμουνα και θα έλεγα σε μια εποχή που γίνονταν κάποιες της εποχής πράγματα, κάποια όχι τραβηγμένα και ακραία, αλλά κάποιες. Τα τελευταία 5-10 χρόνια δεν γίνεται το παραμικρό και είναι ένα κλίμα που χαίρεσαι να παρακολουθείς αγώνες όμορφους, καθαρούς και φίλαθλους πραγματικά. Σημαντικό ότι μια τέτοια απόφαση, όχι μόνο για τη Λευκύμη και για ολόκληρο το νησί βέβαια. Για ολόκληρο το νησί είναι μια αναπάντεχη σφαλιάρα, δηλαδή τέτοια ξεδιαντροπιά θα το πω και μπορεί να, δεν θα ήθελα να ανεβάσω τους τόνους και του περιεχομένου μου και της φωνής μου, είναι ξεδιαντροπιά και απορώ πως μπορούν και στέκονται στην φιλάθλη Ελλάδα και γενικά στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν είναι θέμα μόνο ομάδων και φιλάθλων. Είναι ενός τόπου, μιας περιοχής και κατ' επέκταση μπορώ να πω όλων των φιλάθλων της Ελλάδας που παρακολουθούν παραξενεμένοι, πραγματικά απορριμμένοι πως είναι δυνατόν να συμβαίνουν το 3.000 που πάμε, να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα ακραίου έτσι θελισμού. Δεν στοιχειοδετούνται. Δεν είμαι νομικός, αλλά αυτά τα πράγματα δεν συγχωρούνται κατελάχιστον, πουθενά. Λοιπόν, η Πειθαρχική Επιτροπή αποφαίνεται, για να πω λίγο τα τελευταία, αποφαίνεται και να ενημερωθεί και ο κόσμος ότι δεν συντρέχει λόγος τιμωρίας του παίχτη μας, του Θεοδωράκη που θεωρείται το μήλο της έρηδος και το αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την ιστορία. Ύστερα από αυτό και ο προπονητής και η διοίκηση χρησιμοποίησε κανονικά τον παίχτη. Πριν είχε έρθει λοιπόν η γνωμάτευση, η γνώμη, η απόφαση ότι δεν συντρέχει τιμωρία στον παίχτη. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν μετά από εκείνο τον ανεκδίγητο, φοβερά άτιμο θα πω, και αν θέλετε να το αιτιολογήσω και να το υπογραμμίσω, το υπογραμμίζω, αγώνα εκεί στην Μαθία με τον Μεγαλέξανδρο και όλα αυτά που έγιναν, που φρύτει η Ελλάδα και ο φίλαθλος κόσμος και όχι μόνο της περιφέρειας και του ομίλου μας, αλλά γενικώς αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο λένε ότι γυρίζουμε 50 χρόνια πίσω.
Δεν ξέρω σε ποιες εποχές. Φαίνεται ότι δεν θέλουν τη λευκή μη στην κατηγορία. Δεν τη θέλουν, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν θέλουν τη λευκή μη μόνο. Θέλουν το συγκεκριμένο. Θέλουν το εκλεκτό παιδί. Θέλουν τον Μεγαλέξανδρο που απηχεί κόσμο. Που έχει μια εμβέλεια πολύ μεγάλη. Η λευκή μη είναι μια κομμόπολη 5-10 χιλιάδων κατοίκων. Ο Μεγαλέξανδρος έχει ένα πλήθος κόσμου. Και, συγγνώμη, ναι, ο Μακεδονικός έχει ένα άλλη εμβέλεια. Αυτή η εμβέλεια μετράει σε. Ο κόσμος λέει σε ψήφους. Εγώ δεν θα ήθελα να το επικροτήσω αυτό, αλλά φαίνεται τελικά ότι κάπως έτσι πάει το πράγμα. Η Λευκή Μη θα πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και εγώ από τη διοίκηση το πληροφορούμε. Θα υποστηριχτεί αυτή η θέση μέχρι το τέλος και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι τίμοι καθαροί που θα στέκονται σε έδρανα ανδρών. Αντρίκια έδρανα. Ο πολιτικός κόσμος πόσο πρέπει να βοηθήσει, ο πολιτικός κόσμος. Θα πρέπει να σταθεί. Θα πρέπει να σταθεί και όχι τώρα που είναι οι ώρες κρίσιμες. Και πιο πριν έπρεπε. Πριν από τις αποφάσεις, αλλά έστω και τώρα να κάνουν αυτό που είναι και δικό τους χρέος. Και δικό τους. Δεν είναι μόνο του φιλάθλου κόσμου της Λευκύμης. Είναι πραγματικά η αδικία που πνίγει τον άνθρωπο, πνίγει τους φιλάθλους που. Πάνε στο γήπεδο, δεν πάνε σε άλλου είδους δραστηριότητες. Εντάξει. Υπάρχει μια αγανάκτηση, υπάρχει αδικία, υπάρχει πολλά συναισθήματα. Υπάρχει τεράστια αγανάκτηση, γιατί αυτά τα γεγονότα έτσι όπως κυλήσανε, αρχής γενομένης από έναν αγώνα όπου είχε 6 κόκκινες, είχε 3 πέναλτι, είχε δηλώσει στον διαιτητή ότι εγώ αν τα αποκρούσει ο τερματοφύλακάς σας θα το επαναλάβω στο 97. Αυτά σε ποια ποδοσφαιρική Ελλάδα ξαναγίνανε. Όσο ο χρόνος πάει πίσω και μπορεί να θυμηθούν. Ξύλο δαρμόκινος, ηλία σε νοσοκομείο από τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα άλλα, ναι, και οι μηνύσεις που ακολούθησαν και όμως είναι σαν να δικαιώνουν έναν ανεκδίκητο, να μην ακουστεί την τηλεόραση αυτό που μου είναι εδώ στα δόντια μου. Ένα τέτοιο άτομο αναστατώνει την αθλητική Ελλάδα, αναστατώνει, βάνει σε διάλυση ένα σωματείο, γιατί οι Λευκύμοι την οδηγούν σε μια κατάσταση διάλυσης. Όταν λοιπόν στέκεται με το σπαθί της, με την αγωνιστικότητά της, με την καθαρότητα του αγώνα της, που πραγματικά, αν παλαιότερα είχαμε κάποια συχνά φαινόμενα αποβολών, επεισοδίων, πολύ παλιά, η Λευκύμη δίνει εξετάσεις και πετυχαίνει. Εξετάσεις κοσμιότητα. Ο κόσμος είναι πάντα ήταν κοντά. Πάντα παρευρίσκεται και στους αγώνες και έξω από τους αγώνες και σε όλες τις εκδηλώσεις της ομάδας. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα είναι, με συγχωρείτε, είναι αφενός πρωτόγνωρο, άγριο, ανίκουστο και σκρό. Και σκρό, τι άλλο να πω. Γιώργος Παπαβλασόπουλος, υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων της Λευκύμης. Ο κόσμος έχει μαζευτεί στο λιμάνι της Λευκύμης να διαμαρτυρηθεί και την απόφαση που δικαιώνει τον Μακεδονικό και ρίχνει τη Λευκύμη στο τοπικό πρωτάθλημα. Τι σοκ ήταν αυτό? Ήταν ένα σοκ, ματούλα μου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τους τηλεθεατές σου. Θέλω να πω ότι η Λευκύμη δεν είναι το καμάρι της Λευκύμης, είναι όλης της Κέρκυρας. Οι φίλαθλοι που έχουν έρθει φέτος στη Λευκύμη δεν έχει προηγούμενο από κάθε γωνιά της Κέρκυρας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Είναι μια συστηματική προσπάθεια 6 ετών αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά το καμάρι όλης της Κέρκυρας, όλοι την αναγνωρίζουν και δεν χωράει αμφισβήτηση. Πολλές ομάδες έχουν προσπαθήσει να ανέβουν και να κάνουν την πορεία της Κέρκυρας και της Λευκύμης, δεν τα έχουν καταφέρει. Μπορώ να πω μετά τη μεγαλειώδη πορεία της Κέρκυρας, μόνο η Λευκύμη μπορεί να σταθεί σε αυτό το νησί. Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο με όλα τα μηνύματα συμπαράστασης που έχω πάρει. Να αναφερθούμε λίγο στο θέμα. Δεν είναι το σοκ αυτό που έχει. Το σοκ έχει συντελέσει ένα μήνα πριν. Έχει βγει μια πρωτόδικη απόφαση με 3-0 υπέρ της Λευκύμης. Ξεκινάει μια μεθόδευση από ένα σωματείο της Βορείου Ελλάδας, ονόματι Μακεδονικός, ο οποίος έχει 10 φιλάθλους όλους και όλους, αν είναι και γονείς τους δεν το γνωρίζω, για να μην μιλήσουμε για τον φιλάθλο κόσμο. Έχει μια ισχυρό παράγοντα, έχει το Μετροσπορτ στη Θεσσαλονίκη, έχει ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έχει μια δικηγορική εταιρεία η οποία τη στηρίζει με το αζημίωτο φυσικά. Εδώ είναι μια λαϊκή βάση εδώ η ομάδα, δεν έχει ούτε αυτό το budget, έχει μόνο καθαρό αγνό αγάπη για το άθλημα και τίποτα άλλο.
Βάζουν έναν άνθρωπο ονόμα τη Σίμα Φορίδη, ο οποίος είναι πολύ έγκριτος νομικός, ο οποίος ανακαλύπτει από το μάτι της Βελόνας περί μια παραθυράκια θέληση του νόμου ή όπως θέλεις πες το, ενώ πρωτόδικα, επαναλαμβάνω, έχει αθωωθεί η Λευκήμη, ερχόμαστε μετά από μια διαδικασία 20-25 ημερών με λιποθυμίες, με αναβολές, όλες πάντα από τη μεριά του Μακεδονικού πάντα μιλάω. Μάλλον, στα δικά μου πολύ απλή αντίληψη του μέσου ανθρώπου, πιστεύω ότι επειδή το εφετείο αποτελείται από τρία άτομα, κάθε φορά που ήταν να γίνει μια αναβολή, προσπαθούσε να ταιριάξει και αυτό το τρίο για να είναι υπέρ το δικό του μεθοδεύσεων. Έτσι λέει απλή λογική. Δεν μπορώ να το αιτιολογήσω ούτε με μέσα στην αίθουσα. Αλλά δεν μπορεί μια πρωτόδικη απόφαση τριών ανθρώπων έγκριτων δικαστών να βγαίνει με 0-3 τελικά. Άρα κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Πώς γίνεται να ακυρώνει? Δεν θα αναφερθώ στη Λευκήμη, γιατί το θέμα είναι νομικό. Πώς γίνεται ένας δικαστής να αμαυρώνεται η δικιά του υπογραφή μέσω ενός μιας εφέσεως και να τους βγάζει με 3-0. Άρα σημαίνει ότι κάτι δεν κάναν καθόλου καλά. Είναι πολύ δύσκολη για όλες τις ομάδες και για τη Λευκήμη βεβαίως και οικονομικά και αγωνιστικά έπρεπε να ανταπεξέλθεται σε αυτό το δύσκολο ρόλο. Οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο. Όχι μόνο τους κερδίσαμε, τους αποτελειώσαμε. Ήμασταν με 10 ποδοσφαιριστές. Η χρησιμοποίηση του Θοδωράκη ήταν εντελώς τυπική. Δεν είχε καμία σκοπιμότητα. Ήτανε 1-0 χάνανε με 10 παίχτες και περίπου στο 70, ενώ είχαμε και άλλους να βάλουμε, χρησιμοποιούμε το Θοδωράκη. Εντελώς τυχαία. Δεν είχε να καρποθεί κάτι Λευκήμη με αυτό και θέλω να το τονίσω. Δεν ήταν ένας βασικός παίχτης, γιατί νομίζουν ότι ήταν ένας βασικός παίχτης και μπήκε μέσα και άλλαξε το ρου του μάτς. Το ρου του μάτς ήταν ως εξής. 1-0 κέρδιζε Λευκήμη με 10 παίχτες. Και περίπου στο 70 γίνεται αλλαγή ο Θοδωράκης. Τι υπήκα. Θα μπορούσε να μπει κάποιος άλλος, ματούλα μου. Η Λευκήμη δεν είχε να φοβηθεί τίποτα φέτος. Ελπίδες υπάρχουν για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι και ότι στην Ευρώπη θα γίνει σωστά η δουλειά του. Οικονομικά υπάρχουν πολλοί φίλοι που θα ενισχύσουν την ομάδα. Οι Κοζάν είναι μαζί μας, γιατί και αυτοί φυσικά έχουν το συμφέρον τους, αλλά δεν θέλουν και την αδικία, ματούλα. Το συμφέρον συμφέρον και η αδικία είναι αδικία. Δεν τη θέλει ούτε ο Θεός. Ο κόσμος σας στηρίζει. Πάρα πολύ, από την πρώτη μέρα. Δεν πίστεψε, ποτέ δεν παράτησε να πιστεύει στο όνειρό μας. Ποτέ. Όλη η Κέρκυρα, όχι μόνο το χωριό. Το χωριό είναι το μόνο σίγουρο. Κερδίσαμε φέτος όλη την Κέρκυρα. Δεν υπάρχει χωριό, γειτονιά που να μην ζητοκράβγαζε για μας. Τους κάναμε όλους υπερήφανος, ματούλα, με το μικρότερο μπέζο της κατηγορίας, αλλά με τα μεγαλύτερα παιδιά με καρδιά λιονταριού. Όλοι, και προπονητής και διοίκηση και φίλαθλοι. Όλοι ένα κομμάτι. Χαρακτηριστικά, επειδή ήσουν και μέσα το Μακεδονικό, το γήπεδο έβραζε και δεν ήταν μόνο Λευκημιώτης από ό,τι κατάλαβε, ήταν από όλη την Κέρκυρα. Και θέλω να το τονίσω. Βεβαίως, γιατί να γίνει. Εμείς αγαπάμε το ποστσπορ. Δεν είμαστε τραμπούκι εμείς εδώ πέρα. Η εκδήλωση θα συνεχιστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για το βήμα που μας έδωσες. Είναι μεγάλη αδικία να τονίσω και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Όλοι δίπλα στη Λευκήμη και δίπλα στην αδικία που έχει γίνει. Κυρίες και κύριοι, αθλητές έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.